Η παιδιατρική κλινική δεν πρόκειται να αναστείλει την λειτουργία της, ξεκαθάρισε ο διοικητής του νοσοκομείου της Λαμίας Ανδρέας Κολοκυθάς. Ο κ. Κολοκυθάς τονίζει πως υπήρξαν περιστατικά που πλήγωσαν την αξιοπρέπεια του τμήματος, ωστόσο η διοίκηση του Ιδρύματος σε συνεργασία με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Έχει προχωρήσει η προκήρυξη για 2 μόνιμες θέσεις και στόχος είναι να ανοίξει μία ακόμη, ενώ επίσης υπάρχει συνεργασία με ιδιώτες παιδιάτρους που θα στηρίξουν την παιδιατρική κλινική. Η παιδιατρική είναι ένα τμήμα το οποίο και το 2016 αλλά και τώρα είχε μια ραγδαία υποστελέχωση. Είναι γεγονός, να μην ξανααναφερθώ, ότι είχε περιστατικά τα οποία πλήγωσαν την αξιοπιστία της, η οποία αυτή είχε αντίκτυπο και στο επιστημονικό προσωπικό. Είναι όμως μια κλινική, η οποία είναι ακρογωνιαίος λίθος στη λειτουργία του νοσοκομείου, γιατί πρέπει να εξυπηρετεί τόσο και προσερχόμενα παιδιά για διάφορους λόγους, αλλά και τη μευτική κλινική. Ήδη έχει με τη βοήθεια της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας στελεχωθεί εκτάκτως από γιατρούς όμορων δομών. Η διοίκηση του νοσοκομείου Λαμίας ήδη με την έγκριση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας έχει προωθήσει την προκήρυξη 2 μόνιμων θέσεων και ευελπιστεί και για μία τρίτη. Και έχει προχωρήσει και στην έγκριση για συνεργασία με ιδιώτες παιδιάτρους. Έχει ξεκινήσει ήδη με μία και περιμένουμε και την έγκριση από 2 ακόμα, σε 2 ακόμα γιατρούς απόδειξης παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρχει μία μονιμότερη παρουσία παιδιάτρων στο νοσοκομείο. Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να αναστείλει τη λειτουργία της και οι πολίτες να νιώθουν ασφάλεια ότι ό,τι και αν τύχει, το νοσοκομείο θα παρέχει τις υπηρεσίες του, έτσι οι οποίες τις παρήχε και κατά το παρελθόν.